Ο 62χρονος από τη Νέα Ελκανασό, σιδηροδέσμιος, παίρνει το δρόμο για τη φυλακή. Η απόφαση ανακριτική εισαγγελέα ήταν καταπέλτης παρά τον ισχυρισμό του ότι δεν συνδέεται με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες που εξιχνίασε η ασφάλεια Ηρακλείου. Ο κατηγορούμενος θεωρείται πρόσωπο κλειδί στην προσπάθεια των διοκτικών αρχών να φτάσουν μέχρι τον κεντρικό πυρήνα ελληνοβουλγαρικής εγκληματικής οργάνωσης που έχει απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη τη χώρα, τρομοκρατώντας και εξαπατώντας ηλικιωμένους. Σε βάρος του 62χρονου που φέρεται να έχει αναγνωριστεί από θύματα, έχει ασκηθεί δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης από κοινού, η οποία επεδίωκε τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων. Ο σχηματισμός της δικογραφίας από την ασφάλεια Ηρακλείου ξεκίνησε με βάση 13 απάτες και 4 απόπειρες, για τις οποίες υπήρχαν ήδη σαφείς ενδείξεις ότι συνδέονται με τη δράση του 62χρονου και τριών ακόμη ατόμων που έχουν ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για ένα 47χρονο Βούλγαρο, εισπράκτορα του κυκλώματος και δύο ακόμη γυναίκες από τη Βουλγαρία που αναζητούνται, ενώ ήδη κινούνται διαδικασίες για την έκδοση διεθνούς εντάλματος, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι τα τηλεφωνήματα γίνονται από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η δικογραφία που βρίσκεται πλέον στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα αφορά 200 περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένες και σε απόπειρα. Μάλιστα, το προσδοκόμενο όφελος για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αν είχαν υποκύψει στον εκβιασμό όλα τα θύματά τους.